Το μόνο πράγμα στην Πελοπόννησο που σε υποδέχεται με ευγένεια παλιού άρχοντα είναι ο μιστράς. Δέχεσαι μέσα σου μια μαρτυρία μυστηρίου. Χαμηλά και στα πόδια του κάστρου απλώνεται η παλιά Βυζαντινή πρωτεύουσα. Το κάστρο είναι κτισμένο στα 1249 από τον πρίγκιπα Γουλιέλμο Βελιοαρδουίνο. Η περιπλάνηση μέσα στους πετρώτες και ανηφορικούς δρομάκους συνέχισε το παραμύθι, αντί να διαλύσει τη μαγεία του. Νομίζει στην αρχή πως οι πέτρες δεν είναι νεκρές, τα ερείπια πως δεν είναι σιωπηλά και τα παλάτια γεμάτα άρχοντες και πολεμιστές. Στην εποχή της ακμής, χιλιάδες ήταν οι κάτοικοι. Τέλος, οι δεσπότες από τον οίκο των Παλαιολόγων έκτισαν στα δυτικά της πλατείας, σε ορθή γωνία, ένα μεγάλο τριώροφο κτίριο, μπροστά στο οποίο ανοιγόταν στην ανατολικά μια μακριά διόροφη ανοιχτή στοά που στήριζε ένα μπαλκόνι μπροστά από την ευρύχωρη αίθουσα του θρόνου, η οποία κατήχε όλο το μήκος του κτιρίου. Τα παράθυρα της αίθουσας επιστέφονται από ξυκόρυφα τρίλοφα τόξα. Ψηλά, οι τείχοι έφεραν κυκλικούς φεγγίτες. Το παλάτι, οι ντόπιοι το λέγανε σαράγια της Βασιλοπούλας. Σε αυτά τα αθεόρατα σαράγια γυρίζει τις νυχτιές η Παλαιολογίνα με ανεμιστούς απλοκαμούς. Η αίθουσα του θρόνου των Παλαιολόγων ήταν μικρογραφία των ανακτόρων των Βλαχερνών στη Βασιλεύουσα, περιονίμων για τις τελετές τους. Με 33 μέτρα μάκρος και πλήθος παράθυρα, διατηρεί ακόμα την κόχη όπου ήταν ο θρόνος, όπως και τα κουφώματα, από όπου περνούσε μέσα η ζέστη, όταν άναβαν στα κάτω ιδιομερίσματα τα τζάκια στη γραμμή, για να θερμαίνεται το παλάτι τις κρύες χειμουνιάτικες νύχτες, όπου ο ταΐγετος δεν αστειεύεται. Θα μπορούμε να φανταστούμε πώς ήταν όταν το κατοικούσαν οι Παλαιολόγοι που είχαν μεταφέρει το μιστρά, τις πολυτέλειες και την εθιμοτυπία της Βυζαντινής αυλής, τις δέσμηνές τους με τις βαρύτομες μεταξωτές αισθήτες και τα πλούσια φανταχτερά κοσμήματα, τους αυλικούς και τους σωματοφυλακές τους. Στα γιορτάσια θα φωταγωγούσαν όλη την πλατεία και οι μυρωδιές από τις κουζίνες θα έφταναν σίγουρα ως έξω. Ο δεσπότης Θεόβορος παθαίνει κρίση μελαγχολίας. Δεν τα πηγαίνει καλά με την Ιταλίδα γυναίκα του, οι δωροπλοκίες του μιστρά πάνε σε αυτοματιότητα και η ζωή του μοναστεριού καλύτερη από τη γεμόνα. Σε μια από αυτές τις κρίσεις ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μπει σε ένα μοναστήρι και να παραδώσει την αρχή στο δραστήριο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης, που καθόταν στο θρόνο, δέχτηκε την πρόταση και το 1327 έφτασε στο Μοριά με τον Κωνσταντίνο και τον πιστό του Φραντζή για να εγκαταστήσει τον νέο δεσπότη. Δεκέμβριο του 1427 ήρθε ο Κωνσταντίνος Θανάσης Παλαιολόγος στην Πελοπόννησο. Ήταν τότε 22 χρονών, δραστήριος, οξύτατος στην αντίληψη, καλά γραμματισμένος, φιλόδοξος, καινούριος δεσπότης. Άραγε να ήταν ο λυτρωτής. Ήταν. Αποδείχθηκε ήρωας γιατί αγάπησε κάτι πιο μεγάλο από τη δύναμή του. Να σώσει την αυτοκρατορία που δεν βαστιόταν πια πουθενά. Στις 6 του Γενάρη θα στεφθεί αυτοκράτορας. Άξιος, άξιος, άξιος. Δόξα νηψίστης Θεό και πηγής ειρήνη. Φωνή που επαναλήφθηκε 3 φορές από το αρχοντολόι και 3 από το λαό. Οι άρχοντες γιόρταζαν, οι ιερείς το ίδιο και ο λαός. Εκείνος όμως, ο εστεμένος αυτοκράτορ, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ζούσε και εκείνος τη μεγάλη στιγμή της τέψης. Δεν έβλεπε γιορτάσει, δεν έβλεπε χαρά. Το στέμα το ένιωθε βαρύ. Ο πορφυρός χιτώνας έμοιαζε σαν κάτι αφόρητο. Όλοι, αρχοντολόι και λαός, περίμεναν τα πάντα από εκείνον. Περίμεναν τα θαύματα. Περίμεναν ένα ξαναζωντάνεμα. Περίμεναν. Τα 4 χρόνια που τούμελε να ζήσει ως αυτοκράτορας ήταν μια μαρτυρική αγωνία. Οι Τούρκοι είχαν πάρει όλη την Ήπεθρο. Μόνο η πόλη έμενε ελληνική.
προσπάθησε να οργανώσει αυτό το απομεινάρι πριν πέσουν πάνω οι Τούρκοι. Μα κανείς δεν τον βοήθησε. Ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι ντόπιοι. Ανεβαίνοντας το στενό, χαλικωμένο μονοπάτι, βλέπω πρώτη στο αριστερό ανηφόρη τη χαριτωμένη περίπτωση αφιερωμένη στην Παναγιά. Πάνω από την τοξωτή πόρτα της αυλής, ετυχισμένη, μια σκούρα πλάκα με δύο λεοντάρια ορθά να κρατούν το μονόγραμμα της εκκλησίας. Σε ένα δίλωβο παραθύρι της, κάτω από τον Τρούλο, μια άλλη πλάκα με λέοντα και το οικόσμο της πριγκιπέσας Ισαβέλα ντε Λουζινιάν, κόρης του ηγεμόνα της Κύπρου και γυναίκας του πρώτου δεσπότη του Μιστρά, Μανουήλ Κατακουζινού. Στην Παναγία την Οδηγήτρια ή αφεντικό της Μονής Βεδοχείου στάθηκα παράμερα κάτω από τους Τρούλους. Το χρονικό του Θεού, το στορυμένο στους τοίχους, η μισοσβησμένη κυρία της Χριστιανοσύνης, σε ένα κτίσμα που εκδηλώνει φανερά την επιθυμία να μιμηθεί τα μεγάλα ιερά της Κωνσταντινούπολης. Στα αριστερά της κάτως χώρας βρίσκεται η αρχαιότερη εκκλησία, η Μητρόπολη, ο Άγιος Δημήτρος. Ανάμεσα από λίγα κυπαρίσια σχεδιάζεται η βαριά κορμοστασιά με τους παλιούς Τρούλους και το λιθόχτιστο καμπαναριό που θυμίζει πύργο. Στο εσωτερικό, στα δεξιά του Νάρθρα, από το 1445, θαμμένος ο άρχοντας Μανουήλ Λάσκαρης Χατζίκης. Μια ζωγραφιά τον δείχνει στον τοίχο. Λίγο πιο εκεί, το μνήμα της πρώτης γυναίκας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που είχε ταφεί στην Λαρέτζα, αλλά αργότερα φέρνει τα οστά του στη Μιστρά. Στην ίδια εκκλησία, θαμμένη και η Κλεόπα Μαλατέστρα, η περικαλεστάτη γυναίκα του Δεσπότη και Θεόδωρου Β' Παλαιολόγου, αδελφού του Κωνσταντίνου.
Είναι φυσικό να μετακλήθηκαν από την πρωτεύουσα οι ζωγράφοι που το κόσμησαν. Καλλιτέχνες με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, ευαίσθητες στο παιχνίδι των χρωμάτων, χειρίζονται τον χρωστήρα με νευρότυπη δεξιότητα. Ένα αποκρουστικό ανήφορο αντικρίζει τη θαυμαστή Παντάνασα, την Τρουλωτή Βασιλική. Εκεί σήμερα είναι φιλόξενο γυναικείο μοναστήρι με ολοκάθαρα φωτεινά κελιά και σκαλισμένα κιονόκρανα. Η μάτια του πολέμου του χρόνου σώζουν για πάντα ένα ιστορικό παρελθόν και ανεστελωμένες περίλογες εκκλησίες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μυστηριακή όπου αναδεύονται θρύλοι και γεγονότα από ένα παρελθόν τόσο μακρινό μα και τόσο κοντινό στην ιστορική μνήμη. Και αν έχεις λίγο φαντασία, δεν είναι δύσκολο να δεις το Βυζαντινό Λάβαρο να κυματίζει στο θεόρατο τετράγωνο πύργο που παραστέκει στην πύλη του εξωτερικού περίβολου.